Ας το καλό σου, βρε! Έσπασε το τζάμι, είναι δίπλα μου, κουνιέται, την ακούω! Φυσάει το αυτάκι μου! Φυσάει το αυτί μου! Πού σε έραφε! Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Είμαι εγώ, Αντώνης, και καλωσορίσατε στο Μπέντι! Chapter 3! Rushy and Fall! Στο προηγούμενο επεισόδιο βρήκαμε τον Μπόρις. Και πλέον μένουμε μαζί του. Συγκάτοικοι. Και προφανώς για άλλη μια φορά πρέπει να βρούμε τρόπο να ξεφύγουμε από αυτή την τρέλα. Μην ξεχάσεις να κάνεις 0 ολόκληρα like σε αυτό το βίντεο. Σπάστο και να subscribe σε 3 δεύτερα. Το έχεις! Πάμε λίγο! Δεν το έχεις! Άστο! Έχασες! Goofy, ενώ ο Μπόρις είσαι εδώ. Είναι επικίνδυνο να μην μπεις εδώ μέσα. Δεν ήθελα ούτως ή άλλως να μπω εδώ μέσα. Ακόμα και στα βρακιά του Μπόρις μελάνι έχει πάνω. Οχ. Θα παίξουμε λίγο μουσικούλα. Τινγκ τρινγκ τρον τρινγκ τραν ταν ταν. Τινγκ τρινγκ τον 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 τον. Χαλαρώνεις, αρέσει. Μιλάς γενικά. Είμαι εγώ, Μπόρις. Μπόρις, αγόρι μου. Μπόρις, αγόρι μου, τι συμβαίνει εδώ πέρα κάτω? Γιατί τα καρτούν έχουν ζωντανέψει σε μορφή μελανιού? Εσύ μελανί, σε μπορώ να σε ακουπήσω? Α, εντάξει. Εντάξει, μην δαγκώνεις. Μην δαγκώνεις. Θα σου φάω λίγο τις σούπες, επειδή πεινάω, αλήθεια είναι. Μπόρις, έχεις κάποιο περίεργο σχέδιο για το πώς να τελειώσουμε αυτό το μαρτύριο εδώ πέρα κάτω? Λοιπόν, αφού δεν μιλάς, εγώ την κάνω, εντάξει. Λείπει ένας μοχλός για να ανοίξουμε την πόρτα. Το έχει ο Μπόρις. Ναι, αλλά ο Μπόρις δεν μιλάει. Μπόρις, θες να μου μιλήσεις? Δεν μου λέει που είναι ο μοχλός επειδή με κρατάει αιχμάλωτο μέχρι να το μαγειρέψω. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαγειρικής του Ατός. Θα μαγειρέψουμε σούπα στον Μπόρις. Πρέπει να βρούμε πρώτα τις σούπες. Ορίστε, μία. Εκτός αν την έφαγα εγώ. Θέλεις λίγο μελάνι μες στη σούπα σου? Πιστεύω αυτό σε κρατάει ζωντανό κιόλας. Κρύβει σούπες ακόμα και εδώ μέσα. Βάζουμε τη σούπα μέσα, να κατέβουμε σιγά σιγά. Ο Μπόρις, από όσο βλέπετε, είναι ανυπόμονος. Έτοιμη η σούπα, μην με σκοτώσεις, ορίστε. Και σε καλή μεριά. Κατευθείαν μου έδωσε το μοχλό και με κοιτάει. Θα το φας, να μου πεις τουλάχιστον αν σου αρέσει. Να ξέρω, μαγειρεύω καλά μελάνι. Μελανόσουπα. Ευχαριστώ, Μπόρις, που μέσωσες. Τα λέγαμε. Κατσά! Για να δούμε τι έχει εκεί πέρα έξω. Τι θα συναντήσουμε σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο? Πρέπει να βρούμε φως. Ναι. Φως. Ορίστε το φως. Το βρει. Α! Στο καλό σου, Μπόρις, πού πας? Έφαγες τη σούπα σου, τουλάχιστον μου πεις άρεσε. Βλέπεις που πηγαίνεις ή πρέπει εγώ να σου φέξω? Πες μου τι φοβάσαι, Μπόρις. Εδώ κάτω μένεις τόσο καιρό. Τι φοβάσαι? Είσαι μελάνι και παντού μελάνι έχει εδώ κάτω. Είμαι εγώ φακό σου, προχώρα. Πάνε πρώτος, εγώ θα μείνω τελευταίος. Όχι, μην τρομάζεις. Ξέρω ότι το άκουσες. Κανά αρουραίος θα ήτανε. Πρώτα κινδυνεύει ο τύπος που είναι μπροστά ή ο τύπος που είναι πίσω? Θα μάθουμε. Μπόρις, θες κάποια στιγμή να μιλήσεις? Μίλα στον Μπόρις, ναι. Γεια. Α! Και εξαφανίστηκε. Ναι, να πω κι εγώ. Όχι, με παράτησε και έφυγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπόρις. Θα ράξω εδώ πέρα μέχρι να έρθουν να με σκοτώσουνε. Μπόρις! Εσύ το άνοιξες αυτό? Ελπίζω πως ναι. Wow. I don't remember any of this. Κοίτα, έχουν περάσει 30 χρόνια. 30 χρόνια είναι πολλά για να ξεκινήσουν τα καρτούν να ζωντανεύουν, ε? Τι λέτε εσείς? Ποιος είναι εκεί? Ποιος τραγουδάει? Ποια βασικά? Ένας τεράστιος Μπόρις. Για γαλίτσες είναι αυτό. Μην τυχόν. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Αμάν, έχουμε φτάσει στο μέρος με τα σουβενίρ. Γιατί πάντα υπάρχει μια διέξοδος και πρέπει να βρω τη λύση? Αμάν! Επίσης, πολύ ωραία αρκουδάκι εσύ. Το δαιμονικό αγγελάκι είσαι εσύ. Εσύ είσαι, κάτι μου λες, ωραία. Πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ μέσα για να περάσουμε. Κράτσα, όχι. Ακολουθάμε τα καλώδια, δεν έχει ενέργεια πάλι. Οπ, να είμαστε. Κατέβασε το. Κατσά! Να φτιάξουμε τη μηχανή. Τι είναι να φτιάξουμε τη μηχανή? Τι πρόβλημα έχει πάλι? Έχει παιχνίδια εδώ μέσα. Και δεν μπορείς να δουλέψεις σωστά. Ορίστε. Έχει και από αυτήν εδώ πέρα τη μεριά. Τι κόλλησε εδώ πέρα? Μια χαρά είσαι. Εδώ τι έχουμε? Ένα κεφάλι Μπόρις κολλημένο. Ωραία. Τώρα μια χαρά δουλεύει.
Οπότε τραβάμε με οχλό και μπορούμε να φύγουμε. Τα-τα! Άνοιξε. Δεν άνοιξε. Α, κοίτα να δεις. Παίζω με το μελάνι. Και δημιουργώ πράγματα. Πολύ παραγωγικά περνάει ο Μπόρις το χρόνο του εδώ κάτω. Αυτή είναι η μηχανή. Πρέπει να το καταστρέψουμε αυτό πρωτού φύγουμε, σίγουρα. Μήπως τώρα. Όχι. Άλλη μία. Παμ. Τώρα μπορώ να περάσω. Ευχαριστώ πολύ. Μπούμ. Γεια σας, Μπόρις, αυτός είναι ο δικός σου τρόπος να μου κάνεις φάρσα. Είναι λίγο ανατριχιαστικός, αλλά μπράβο, καλή παραγωγή για φάρσα. Και καθόλου η κατάλληλη στιγμή θα έλεγα για φάρσα. Τίποτα, όλα κα... Ας το καλό σου βρε! Έσπασε το τζάμι, είναι δίπλα μου, κουνιέται, την ακούω! Φυσάει το αυτάκι μου, φυσάει το αυτί μου! Πού σε να πήγε! Με βλέπεις, ναι, εγώ δεν σε βλέπω, μπορείς να ανοίξεις τα φώτα, να τα πούμε! Μια μύγα στον ιστό μου. Έλα μαζί μου. Για να δούμε αν είσαι κατάλληλος να περπατάς με τους αγγέλους. Εγώ απλά θέλω να... Πού είσαι πίσω μου! Τι φάση, ξύπνησα τον δαίμονα. Ναι, αυτό έκανα. Εσύ μη με κοιτάς από εκεί πέρα πίσω. Δαίμονας ή άγγελος. Δεν ξέρω τι να κάνω, γράψτε μου στα σχόλια ποια είναι η καλύτερη επιλογή. Δαίμονας ή άγγελος. Α, μπέμπα μπλόμ του κίθε μπλόμ. Α, μπέμπα μπλόμ του κίθε μπλόμ. Πλιμ μπλόμ. Δαίμονας, ναι. Είχαμε. Κατευθύνομαι στο θάνατό μου. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Ω, αυτός είναι ο Τζόι. Ξεκίνησα με ένα μολύβι και ένα όνειρο. Θέλουμε να τα έχουμε όλα χωρίς να κάνουμε τίποτα. Άμα πιστέψεις, μπορείς ακόμα και να ξεγελάσεις τον θάνατο. Μήπως έχεις γίνει κι εσύ μελανάκι. Αχα. Αχα. Τζόι, μου στείλες το γράμμα να έρθω εδώ πέρα. Ακόμα δεν έχω μάθει τίποτα! Πάμε, κυνηγάνε δαίμονες. Boris. Oh, you scare me to death. Εσύ το κάνεις αυτό, εσύ το κάνεις αυτό τόσα επεισόδια! Ευχαριστώ, Boris. Μου φέρνει αυτό για να πολεμάω δαίμονες. Να είσαι καλά, Πασά μου. Πάω πρώτος, Εγώ έχω ξαναπολεμήσει δαίμονες, είμαι έτοιμος. Και τώρα μάντεψε. Σε 3, 2, 1 θα εμφανιστούν δαίμονες. Ε? Όχι. Εντάξει, πάρα καλά. Το έχουμε, Boris. Και οι δύο το μοχλό ταυτόχρονα. Κακός που χωριζόμαστε, μεν. Κάτσε ρε, πήγα να δω την αφίσα και μου πετάχτηκε Σπάρτα. Οπα, αποφυγή, δεν το περίμενες αυτό. Πάρ' το μες στην πουρο. Είμαι καλός να αποφεύγω. Πα! Παμ! Κάτσε ρε, με έχεις απίσει. Μα αποφεύγω τόση ώρα. Είναι κοντός και εγώ είμαι ψηλός. Πώς με πετυχαίνει. Α, καλησπέρα, Boris. Έφαγα λίγο ξύλο μισό λεπτάκι. Τώρα θα... Τώρα που τελειώσω. Έλα εδώ, τι πήγες να κάνεις εκεί, μπαμ. Πάρτα. Είμαστε 1-1, μεν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ψέματα. Την πρώτη μάχη την κέρδισε αυτός. Έλα, Boris, είμαστε έτοιμοι, πάμε. Α, το ασανσέρ. Που ελπίζω να δουλεύει σωστά. Μπεϊκονόσουπα, ναι, είναι μελανόσουπα. Λάθος κάνετε, μας βάζουν μελάνι στην τροφή μας. Και εμάς μας αρέσει. Είμαι τόσο ενδιαφέρον και τόσο διαφορετικός. Σε μένα μιλάς. Έχεις ραντεβού με τον Άγγελο. Ακολούθω τις τσιρίδες. Ωραία λοιπόν, θα βγω ραντεβού. Καιρό έχω να το κάνω αυτό, πρέπει νομίζω να ντυθώ σχετικά καλά. Έτοιμος, γαμπρός. Φόρεσα το καλό μου κουστούμι για να με σκοτώσει. Υπάρχει ένας πολύ περίπλοκος. Μη μπορείς στα μπάτα να κάθεσαι από πίσω μου, ρε τρελέ. Ρε, με τρομαξιά σου με τρόμαξε. Πόρε σκόνη. Μπορείς πολύ χαλαρά πηγαίνεις εκεί πέρα, ξέρεις τι. Πάνε πρώτος να δούμε τι θα γίνει. Μπορείς. Μην τρέχεις, ρε. Θα σε φάει. Δες τον εδώ. Μπορείς.
Πιλαράκια σου. Θα σε αφήσω λίγο μόνο σου, νομίζω το χρειάζεσαι. Γιατί υπάρχουν τόσοι πόρηδες. Χρειάστηκαν τόσο πολύ για να με κάνουν όμορφη. Τι εννοείς, τους στρώσεις την ψυχή για να γίνεις εσύ όμορφη? Έπρεπε να το κάνω, αυτή με έφτιαξε. Ναι, οι δύο προσωπικότητες εννοείς, άγγελος και δαίμονας. Αυτός και τι κάνει Fortnite πόζα εδώ. Κρατάω όπλο και δεν φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω. Τι κάνουμε? Του ρουφάς την ψυχή. Σκέφτεται αν με σκοτώσει ή να με φάει, γενικά ωραία πράγματα. Είστε και λίγο αναποφάσιστες, η αλήθεια είναι, οι γυναίκες. Οπότε θα αργήσεις να πάρεις μια απόφαση. Την πρώτη φορά που γεννήθηκα μέσα σε αυτό το μελάνι, ήμουν σαν σαλιγκάρι. Τη δεύτερη φορά έγινε άγγελος. Θα αφήσω το δαίμονα να με ξανακουμπήσει. Θα με αφήσει να ζήσω για τώρα. Ίσως και να με αφήσει να φύγω από εδώ πέρα. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά, πίστεψέ με. Πρέπει να κάνω κάποιες δουλειές για εκείνη. Εδώ έχουμε δουλειά. Να με πάρει, τι δουλειά. Τι πρέπει να κάνω, Μπορείς. Όχι, έγινε χλαπάτσα. Ένα ριπ για τον Μπόρι κάτω στα σχόλια. Η μηχανή μου πεινάει. Μάζεψέ με. Ευχαριστώ. Μάζεψε 3 γρανάζια στο επίπεδο K. Από εκεί μόλις ήρθα. Μπόρι, ζεις. Θα με βρει ο δαίμονας του μελανιού. Αν τυχόν τον δω, καλύτερα να κρυφτώ. Αν δεν κρυφτώ, είχαμε. Ωραία λοιπόν, οπότε ο Μπέντι κυκλοφορεί εδώ πέρα. Ακούει τα πάντα. Πάτσα! Ας το καλό εσύ είσαι, τι κρατάς μωρέ εκεί πέρα, φέρ' το αυτό, το χρειάζομαι. Ξέρεις τι, είμαι πιο γρήγορος από σένα, πάρ' το. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Πού να πάω, αριστερά ή δεξιά, αριστερά ή δεξιά. Μου φαίνεται η πιο σοφή επιλογή. 2 seconds later. Τελικά, δεξιά δεν είχε τίποτα. Σου θυμίζει κάτι? Τι πρέπει να κάνω εδώ πέρα? Ακούω πράγματα. Μπορεί απλά να έχω τρελαθεί. Τίποτα εδώ. Πάλι καλά. Έχουμε κάτι εδώ. Πού είναι ρε? Εδώ σίγουρα έχει. Έλα. Έλα, ναι. Nothing in here. Μη μου το κάνατε αυτό. Δεν μπορώ να σταματήσω. Σε παρακαλώ. Όχι. Μη κλείσε τα μάτια. Σταμάτα το ποντίκι. Όχι. Είναι παγίδα. Προσπαθούν να με υπνοτίσουνε. Να σου πω, θα μου δώσεις τίποτα? Γιατί το βλέπω να ξυπνάνε αυτά εδώ πέρα τα αρκουδάκια και να μετρώνε. Εντάξει, το έχω ζήσει με το Poppy Playtime. Ευχαριστώ. Τέλος. Όχι, ακόμα ένα θέλω, Εδώ θα είναι. Το βρήκα. Τρέχω να φύγω. Ναι, έρχομαι. Προσπάθησε να μην πεθάνεις. Σιγά, μην πεθάνω εγώ, Σιγά, το έχω. Δεν με κυνήγησε τίποτα. Πάλι καλά. Δεν είδα τον Μπέντι. Οπότε είμαστε όμορφα και ωραία. Μπόρις προδότη, πού πήγες? Πρέπει να πάμε τις σκάλες τώρα. Πω, μισώ τις σκάλες, Μπόρις. Πού ξέρεις τι μπορεί να βρω εδώ πέρα? Μην εμφανιστείς από εδώ μέσα. Τίποτα δεν θέλω να βγει από εδώ. Ένας μικρός μπεντούλης με κοιτά από εκεί πέρα ψηλά. Σούπες! Καιρό είχαμε. Τις κατέβασα όλες. Μελανόσουπα. Σε βλέπω εσένα, έλα. Πα! Οχ, το απέφυγε. Πα! Στην άναψα. Και τώρα θα σου παίξω και ένα κομμάτι για το θάνατό σου. Ήταν ένα μελάνι και πέθανε. Πέθανε τόσο άσχημα. Κοιτάξτε, σταματάω.
αλλά μπορώ να παίξω και drum. Πρέπει να σταματήσω να παίζω μουσική συνέχεια. Τζα, μπορείς αλήτη. Δεν πάω από εδώ. Νομίζω κάτι πλησιάζει. Αυτό σημαίνει ότι είναι κοντά. Θα πάω να εξερευνήσω. Πάλι καλά μπορείς. Κουμπί, κουμπί, κουμπί. Δεν βλέπω που πηγαίνω. Πάτα ένα κουμπί τώρα. Όπου να είναι, όπου να είναι. Είναι σε αυτόν τον όροφο. Παραλίγο μπορείς. Καταλαβαίνω ότι φοβάσαι, αλλά τελικά ήρθες να με σώσεις. Άργησες λίγο, σου πήρε ώρα, αλλά ήρθες. Σε συγχωρώ. Ορίστε. Όλα δικά σου. Τι να το κάνω αυτό πάλι. Τι θέλεις. Να ρουφήξω μελάνια την ψυχή τους. Αυτό θέλει να κάνω, όντως. Μπορείς, αν φοβάσαι τόσο πολύ, δεν χρειάζεται να μου κάνεις παρέα. Όχι, στο επίπεδο 11 πρέπει να πάμε. Είναι. Ο Μπέντι είναι εκεί. Ή από όσο φαίνεται ήτανε. Τώρα δεν είναι. Επίσης, τι είναι αυτά που μετακινούνται εκεί πίσω. Μην. Περίμενε με εδώ, μην τυχόν φύγεις. Ω, εσύ. Πλαπ. Πλαπ. Πέρε μου το μελάνι. Εσύ μου δίνεις το μελάνι, Έλα εδώ. Έλα εδώ, αγόρι μου. Να σου ρουφήξω την ψυχή. Πουίνκ, πουίνκ. Ω, τη μέλα. Ωχ, Πανάγια, τι είσαι εσύ. Έλα εδώ. Πρέπει να χωθώ εδώ μέσα. Στο θάνατό μου πηγαίνω. Σε παρακαλώ, όχι. Αυτό το μελάνι έχει μια κάμερα στο κεφάλι του. Και εγώ σαν βλάκας ας μπω εδώ μέσα, γιατί όχι. Εντάξει, πάλι καλά έφυγε. Σούπα, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί... φύγε! Άσε με να φάω τη σούπα μου. Α! Βρέθηκε στη λάθος στιγμή, στη λάθος ώρα. Σου ρούφιξα την ψυχή, πάρ' το. Στα μακαρονάδα σε ρούφιξα. Εσύ θα μου το δώσεις, φέρ' το μου. Φέρε μου την μελανάρα. Τελειώσαμε και αυτή την αποστολή. Έρχομαι να στο φέρω, ναι. Έρχομαι, έχω και άλλη επιλογή. Με βάζει να κάνω τις βρωμοδουλειές της για να με προδώσει στην τελική, κατάλαβες. Όχι, μπορείς, όχι πάλι. Μπορείς. Μπορείς, αγόρι μου. Έρχεται. Έρχεται. Έλα που σου λέω. Έλα, μέσωσες. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας άγγελος. Ήταν τέλεια. Την αγαπούσαν όλοι. Ό,τι και αν έλεγε ο Τζόι. Α, έχεις άχτη τον Τζόι, εσύ, τον δημιουργό σας. Κάτι θα σας έκανε. Γι' αυτό έχετε ζωντανέψει όλα και θέλετε να μας φάτε την ψυχή. Δούλευα κι εγώ εδώ πέρα, οπότε τι να πεις. Έλα, έφτασα. Έλα, ορίστε. Πάρ' το μελάνι σου μες στον κάδο. Okay. Γύρινα τη βαλβίδα και φέρε μου τους τροχούς. Μπορώ να αλλάξω τη γνώμη μου άμα δεν το κάνεις. Να με αποτελειώσει. Αυτό εννοεί. Ναι, κατάλαβα. Τι θες να κάνω με τη βεντούζα. Να πάω να καθαρίσω. Καλλιόπες! Σε παρακαλώ, τα έχω περάσει αυτά τα χρόνια. Έχω κάνει. Και ήταν τόσες. Καθαρίσω το μέρος για σένα. Μην ξεχάσεις να αφήσεις 0 ολόκληρα like σε αυτό το βίντεο και να κάνεις subscribe αν είσαι καινούριος για να δεις την συνέχεια. Όπως σου έχω πει, ξαναπαίζουμε τα Bendy από την αρχή, αυτή τη φορά να τα τερματίσουμε και να είμαστε έτοιμοι για όταν βγει το καινούριο, επειδή θα βγει κάποια στιγμή. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ciao, 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 ciao!